Αυτή την αντίληψη. Και την έννοια, και την έννοια του διαλόγου με τους εταίρους. Για πρώτη φορά, μισό λεπτό. Την έννοια με τους εταίρους υποτίθεται κάνουμε διάλογο όπως τον κάνουμε. Ενώ τους Ευρωπαίους εταίρους. Για πρώτη φορά μετά από 5 τουλάχιστον χρόνια μαζέψαμε, καλέσαμε στο Υπουργείο τους εκπρόσωπους των εργαζομένων, των εργοδοτών. Τους παρουσιάσαμε μία πρόταση 20 σημείων. Τους έχουμε αποστείλει ένα σχέδιο στη βάση του οποίου τους καλούμε να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτό νομίζω από μόνο του έχει μια αξία. Χωρίς παρεμβάσεις από πάνω, αποκαθιστούνται οι ρόλοι με σκοπό τι, να αποκαταστήσουμε το έδαφος πάνω στο οποίο είναι αναγκαίο να υπάρξει η διαπραγμάτευση των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αυτό είναι μέσα στην ουσία του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι μια ιδεολειψία δικιά μας. Γίνανε δεκαετίες, χρόνια υπήρξαν αγώνες, είναι στοιχείο πολιτισμού πια, δημοκρατικού πολιτισμού. Ωραία. Αυτά τα οποία τα χτύπησε όλα το προηγούμενο μνημονιακό καθεστώς. Πήγαμε πίσω από αυτό το κεκτημένο, όπως λέτε όμως, και είχατε καταγγείλει από ό,τι θυμάμαι προεκλογικά, με ευθύνη και κάποιον από εδώ, εσωτερικά, όχι τη Τρόικα αποκλειστικά. Δηλαδή κάποια θέματα δεν τα βάζε μόνο η Τρόικα. Τα βάζανε κάποιοι δικοί μας. Έτσι δεν είναι, πήγαιναν οι δικοί μας από την πλανήτη φορά. Τα βάζανε στην Τρόικα και η Τρόικα. Και τα έκαναν ότι ήθελαν, τα βάφτισαν Τρόικα. Θα κάνω μια παρασπονδία. Είδα και μια καταγγελία που έκανε ο κ. Κουβέλης με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν με καλέσει η εισαγγελέα, θα το πω. Γιατί έμαθα τώρα, λέει. Στη συνάντηση τη Τετάρτη του Πάσχα που κάναμε στο Υπουργείο Εργασία, υπόθηκε αυτό ω στοιχείο κριτική, όχι από του εργαζόμενου. Από εργοδοτικούς φορείς προς άλλους εργοδοτικούς φορείς. Μεταξύ τους. Ότι πηγαίνατε και τα λέγατε. Πηγαίνατε και τα λέγατε. Σκοτώνουν μεταξύ τους. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, άνθρωποι που εργάζονται χωρίς να πληρώνονται για αρκετούς μήνες. Και επειδή υπάρχουν άνθρωποι που απολύονται χωρίς να αποζημιώνονται. Με το καθεστώς. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που υπογράφουν ότι πήραν δώρο και δεν πήραν ποτέ. Με το καθεστώς των πτωχευμένων επιχειρηματιών με τις τεράστιες ατομικές περιουσίες. Μπορείτε να κάνετε κάτι. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και διαφορετικές αυτές που αναφέρατε. Καταρχήν έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες τυπικά δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν πτωχεύσει μάλλον, αλλά οι εργαζόμενοι τους δεν έχουν ούτε απολυθεί, ούτε πληρώνονται, δεν καταθέτουν τις καταστάσεις στο ΙΚΑ. Και δεν θεωρούνται άνεργοι βέβαια. Δεν μπορούν, να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιδοτούμενα, δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας. Προωθούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και μέσα συνεννόηση με τον ΟΑΕΔ μία αρρύθμιση που όταν πια εξακριβωμένα βρίσκεται μια τέτοια επιχείρηση σε μια τέτοια είδους κατάσταση, είναι αόρατος δηλαδή ο επιχειρηματίας, αυτοί να θεωρούνται άνεργοι και να την χάνουν ας πούμε των όποιων επιδομάτων δικαιούνται. Μία περίπτωση. Και επιχειρηματίας. Οι άλλες επιχειρηματίες έχει να αντιμετωπίσει αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά προσέξτε να δείτε. Μου λέγανε χθες περίπτωση από τον τύπο κιόλας. Ότι περιμένουν εδώ και ένα χρόνο να εκδικαστεί μια συγκεκριμένη ας πούμε απόφαση. Γιατί μία περίπτωση είναι αυτή. Και άλλες. Ναι, αλλά δεν είναι μια διαφωνία για το οικόπεδο που σου πάτησα ή όχι το αμφισβητούμενο. Εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία ρωτούν πολύ για αυτό το θέμα. Και μας από τη συζήτηση. Αλλά για να πω και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν περιπτώσεις, σαν και αυτή που ανέφερε ο κ. Παπάς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πήραν δάνεια κιόλας στο όνομα της εξυγείας και της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεών τους, δεν έπεσε τίποτα και μαθαίνουμε ότι αυτοί πήραν, ας πούμε, ακίνητα στο Λονδίνο. Εκεί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που πρέπει να ασχοληθεί το ΣΔΟΕ. Πρόκειται για οικονομικό έγκλημα. Και ελπίζω η συγκρότηση με τον κύριο Νικολούντη πια του ειδικού χαρτοφυλακίου να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει και να δημιουργήσει νέες καταστάσεις. Εργασιακές σχέσεις και κατά το μισθό κτλ. Με την ιστορία, η ιστορία των τριετιών αφορά προφανώς και τους εργαζόμενους που δεν είναι πρώτο προσλαμβανόμενοι. Είναι μια ιστορία που μπαίνει και αυτή στον κοινωνικό διάλογο ή θα ρυθμιστεί. Όχι, μπαίνει. Είναι. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Τι συνέβαινε παλιά με τις τριετίες. Οι τριετίες ήταν μέρος των συλλογικών συμβάσεων που καταλήγανε μετά από διάλογο εργοδότες και εργαζόμενοι. Μάλιστα. Θα μπορούσε σε κάποια περίπτωση να πούνε ότι εμείς θέλουμε για την τριετία που έχουμε μπροστά μας να είναι παγωμένη η μισθή. Αλλά θα το αποφασίζανε σε αυτό. Από κοινού. Θα καταλήγανε κάπου. Αν δεν καταλήγανε, θα πηγαίνανε στον ΟΜΕΝ, στη διαιτησία. Αλλά θα υπήρξε μια κατάληξη. Ήρθε το μνημόνιο και λέει: απαγορεύω δια νόμου την οποιαδήποτε συζήτηση για τις τριετίες αν δεν πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Ποτέ δηλαδή. Ποτέ δηλαδή. Στο ΟΜΕΝ. Θα το αλλάξετε επομένως αυτό. Άρα εμείς λοιπόν ξεπαγώνουμε αυτή τη στιγμή. Στην προηγούμενη φάση.
Πάμε στην προηγούμενη φάση. Και στη διαιτησία αυτό μπορεί να πάει αυτό και μόνο σημαίνει, νερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις καταργήσεις θα αρχίσουν να τρέχει το ρολόι των τριετιών. Ναι. Θα γίνει αυτό από τη στιγμή που θα αποτυπωθεί σε κλαδικές συμβάσεις. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και μικρομεσαίες. Αυτές μπορούν να σηκώσουν το βάρος της αύξησης του κατώτατου μισθού ή θα έχουμε έναν ντόμινο απολύσεων. Να σας απαντήσω κάνοντας ένα ερώτημα και απαντώντας αμέσως μετά. Ποιος εκφράζει κατά τεκμήριο αυτές τις επιχειρήσεις που αποτελούν? Συλλογικός φορέας, προφανώς. Η ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Κροκίδης κλπ. Αυτοί οι φορείς, κυρίαρχο κύριο Κροκίδης, είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αναμφανδών. Και μάλιστα μας είπανε γιατί δεν το εφαρμόζεται και νωρίτερα. Σε πολλές περιπτώσεις. Φοβάμαι ότι πολλοί το κάνουν για το photo opportunity, κύριε Υπουργέ. Δεν το ξέρω. Από κάτω υπάρχει αυτό που λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πέρα από συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Διότι έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η βίαιη μείωση της αγοραστικής δύναμης έπληξε την πραγματική οικονομία, την εσωτερική ζήτηση. Άρα και αυτούς. Μάλιστα. Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Συζητήσαμε και μια φορά για την ιδιωτικό τομέα.